ευχαριστώ όλους και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε στην εκδήλωση λόγου που οργάνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας. Με ομιλήτρια τη διδάκτορα αρχαιολογίας και επίκοινη διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Μαρία Ριμπάκια Καμάτη, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Πόλεις της Αρχαίας Μακεδονίας, οικιστική ανάπτυξη και κοινωνικές οικονομικές δομές του χθες και του σήμερα». Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο μας στην άλλη παρουσία. Η παρούσα εκδήλωση, όπως και η δράση που πραγματοποιήθηκε χθες με περιήγηση σε χαρακτηριστικά σημεία και κτίρια της σύγχρονης Φλόρινας, με ξενάγησε από τη συνάδελφο κυρία Νόμου τη ζωντανή παρουσίαση της ιστορίας τους από σπουδαστές του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει εδώ και 22 χρόνια. Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποικίλους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα της συνεχώς διευρυνόμενης έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άειλης. Το θέμα του εορτασμού για το τρέχον έτος, όπως και για το 2018, το οποίο μάλιστα ανακηρύχθηκε έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι οι πόλεις, στον ελληνικό και στον πληθυντικό αριθμό, είτε αρχαίες είτε νεότερες, είναι επίσης οι μεταβολές που υπέστησαν διαχρονικά, αλλά και το μέλλον του. Στα πολυσχηδή επιστημονικά ενδιαφέροντα της κυρίας Λιμπάκια Καμάτη, περιλαμβάνεται η αρχαία πόλη, η εξέλιξή της στο πέρασμα του χρόνου και οι ποικίλες παράμετροι δημογραφικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της. Επιπλέον, δραστηριοποιήθηκε επί πολλά χρόνια στην περιοχή της Φλόρινας και τη συνδέουν ισχυροί δεσμοί με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Γι' αυτό και αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση της Εφορίας. Για να παρουσιάσω την απόψινή μας ομιλήτρια, θα αναφέρω επιλεκτικά από ένα πλουσιότατο βιογραφικό ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και παράδοσε τις σπουδές της στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με βαθμό άριστα και υποτροφία του οίκη. Το 1987, με την εργασία της για τους πλαξευτούς σταγραμμωτούς τάφους της Πέλλας, έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα με άριστα από την ίδια σχολή. Από το 1974 στο 2009 υπηρέτησε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις εφορίες Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης και Κυκλάδων και στη Γιώταζή του Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την οποία και διήλυκτηνε από το 1991 ως το 1993 και από το 1996 ως το 2009. Από το 2002 ως και το 2015 διατέλεσε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου Συντήρηση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τρίτου Κινητικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΣΠΑ. Την εποχή κατά την οποία είχε τη διοικητική και επιστημονική ευθύνη σε 5 νομούς της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πέλλας, Σημαθίας, Φλόρινας, Κοζάνης και Καστοριάς, επιτελέστηκε ένα πολύπλευρο αρχαιολογικό έργο. Διενεργήθηκαν ανασκαφές συστηματικές και σωστικές στο πλαίσιο ιδιωτικών και μεγάλων δημόσιων έργων. Κατασκευάστηκαν νέα μουσεία στην Πέλλα, στην Νεανή και στο Άργος Οριστικό και οργανώθηκαν οι εκθέσεις του. Ανακατασκευάστηκε το κτίριο και οργανώθηκε νέα έκθεση στο Μουσείο της Βέλγια. Ανακαινίστηκε το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και οργανώθηκε η έκθεση των αρχαιοτήτων που μας περιβάλλουν. Κατασκευάστηκε το κτίριο προστασίας των βασιλικών τάφων της Βεργίνας και οργανώθηκε η έκθεση των ανασκαφικών ευρημάτων της Μεγάλης Τούμπας σε αυτό. Συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας και της Έδεσης. Υλοποιήθηκαν εργασίες ανάδειξης, αναστήλωσης στο θέατρο της Μύρας και στο Ιερό της Μητέρας των Θεών στη Λευκόπετρα Ιμαθίας. Συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν οι μακεδονικοί τάφοι των Λευκαδίων και η σχολή του Αριστοτέλου στη Μύρα. Αναδείχθηκε η τούμπα των βασιλικών τάφων στην Βεργίνα. Άρχισε η συντήρηση και η ανάδειξη των ακτώρων στην Βεργίνα. Εκπονήθηκαν μελέτες προστασίας και ανάδειξης του νεολιθικού οικισμού της Αργής Καστοριάς και άλλων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στις περιοχές της Πέλλας, των Γιαννιτσών, της Λιμοπίας, της Νέας Νικομίδιας, της Βεργίνας κλπ. Η κυρία Λιμπάκια Καμάτη ανέσκαψε την ελληνιστική πόλη της Φλόρινας
και στη συνέχεια με ρύθμιση για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του χώρου. Επί των ημερών της συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε εν μέρη και κατέστη επισκέψιμη και ειρηνιστική πόλη των Πετρών Αμιντέων. Επισημαίνουμε ότι δύο αυτές πόλεις παραμένουν μέχρι σήμερα η μόνη προσιτή στο κοινό αρχαιολογική χώρη της περιφερειακής ενότητας Γιώργης. Έχει λάβει μέρος στην οργάνωση πολλών εκθέσεων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμποσίων και συνεδρίων και συμμετείχε στην έκδοση επιστημονικών καταλόγων και πρακτικών συνεδρίων. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μονογραφίες, άρθρα και μελέτες ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς οδηγούς, αλλά και δημοσιεύσεις ευρύτερης ενημέρωσης. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την ενημέρωση του κοινού πάνω στα επιτεύγματα της αρχαιολογικής έρευνας αποδεικνύεται από σειρά διαλέξεων και συνεντεύξεων, καθώς και από τη συγγραφή πολυάριθμων ενημερωτικών κειμένων σε εφημερίδες και περιοδικά. Επιμελήθηκε επίσης την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την έκδοση σχετικών ενημερωτικών εκδόσεων για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Όλα αυτά αποπαρήθμισε είναι πληροφορίες που συνήθως περιλαμβάνονται στα βιογραφικά σημειώματα. Αυτά που δεν περιλαμβάνονται είναι όσα εισπράξαμε αρκετοί από τους παρευρισκόμενους εργαζόμενοι επί χρόνια υπό την καθοδήγησή της. Τη θυμόμαστε πάντα προσιτή, προσινή και ευγενική, δίκαια, αυστηρή στα λάθη, αλλά και πρόθυμη να ακούσει, να βοηθήσει, να διευκολύνει και ως έναν βαθμό να δικαιολογήσει. Είναι ευρεστήρια και οργανωτική, ικανή να ασκεί άγρυπνη εποπτεία σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από την επιστημοσύνη, διαθέτει τη σπάνια ικανότητα να υποδεικνύει κανόνες και να διασφαλίσει την εφαρμογή τους, παραμένοντας προσίγουρη. Να αναδεικνύει και να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια προσόντα κάθε εργαζόμενο, κάτι που επιτυχάνεται με την πειθό και όχι με την επιβολή. Την κυρία Λιμπάκια Καμάτρη που μας δίδαξε άσκηση διοίκηση, συναδελφικότητα και επιστημονική ιδεολογία, ευχαριστούμε θερμά και της ευχόμαστε να είναι γερή και να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακάματη και δημιουργική. Ευχαριστώ θερμά την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλόρινας, κυρία Χριστίνα Ζιώτα, για την πρόσκληση να σας μιλήσω για τις πόλεις της Μακεδονίας του χθες και σήμερα και φυσικά για τα καλά της λόγια. Με την Χριστίνα μας συνδέει μια βαθιά σχέση αγάπης και εκτίμησης, καθώς τη γνωρίζω από φοιτήτρια όταν συμμετείχε στις ανασκαφές της Κοζάνης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για πολλά χρόνια, είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω τη σοβαρότητα και την ακαιρότητα του χαρακτήρα της, αλλά και την επιστημονική κατάρτιση, τη μέθοδο και τη συνέπεια στη δουλειά της. Με την Φλόρινα είμαι στενά δεμένη, καθώς από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ως το 2006, εκτός της υποχρεωτικής υπηρεσιακής ενασχόλησής μου με διάφορα θέματα της περιοχής, ερχόμασταν σχεδόν κάθε χρόνο, συνήθως τον Αύγουστο, με τον σύζυγό μου, τον καθηγητή Γιάννη Ακαμάτη, που είναι μαζί μας σήμερα, για τη διενέργεια της ανασκαφής στην ελληνιστική πόλη της Φλόρινας και στη συνέχεια για τις εργασίες συντήρησης και ανάπτυξής της. Τα πρώτα χρόνια φέρναμε μαζί και τον γιο μας, που είναι και αυτός αρχαιολόγος σήμερα, ο οποίος δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι πρωτοπεπάτησε στον χώρο της ανασκαφής της ελληνιστικής πόλης, ακολουθώντας μια φελώνα που του βρήκε ένας εργάτης. Αυτά δεν τα ξεχνούν οι γονείς ποτέ. Φιλοξενούμασταν τότε στον ξενώνα του μουσείου, ένα δωμάτιο που σήμερα είναι το γραφείο νομίζω της προϊσταμένης. Είχαμε έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλά τους ανθρώπους του μουσείου, τους δύο φύλακες που δεν είναι πια μαζί μας, τον Στέλιο Δαμούση και τον Τάκη Οικονόμου, καθώς και τον νεαρό τότε Στέφανο Δούρμα που έφερνε κάθε πρωί στο παιδί το φρέσκο αυγουλάκι του. Η ζεστή ανθρώπινη σχέση με το προσωπικό του μουσείου διατηρήθηκε και τα επόμενα χρόνια με νέους πλέον ανθρώπους να στηρίζουν πολύ πλευρά το έργο μας, ιδιαίτερα κατά τις εργασίες συντήρησης ανάπτυξης της ελληνιστικής πόλης της Φλόρινας, του αρχαιολογικού χώρου των Πετρών, καθώς και της ανακαίνησης και οργάνωσης της έκθεσης του μουσείου. Θέλοντας να ενισχυθεί το αρχαιολογικό έργο στη Φλόρινα, είχαμε εντάξει στο δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, στη δεκαετία του 90, ανασκαφές και συντηρήσεις και σε άλλες περιοχές, όπως το Αρμενοχώρι, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα και στις κάτω κλινές,
Τα νασκαθητά ιδρύματα των οποίων μας έδωσαν τη δυνατότητα να οργανώσουμε τις σχετικές ψηφιακές ενότητες. Θυμάμαι ακόμη τον αγώνα που καταβάλαμε από τον Πανίκο Χρυσοστόμου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να πιστεί η Πολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού και ΔΕΗ για την αναγκαιότητα της διενέργειας εκτεταμένης ανασκαθητής έρευνας στην περιοχή του Αμιλαίου και το σκεπτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι προτάσεις μας καθώς και τις μεγάλες δυσκολίες που συναντήσαμε κατά την οργάνωση του έργου τα πρώτα χρόνια. Εδώ τις επιμείναμε δυναμικά και σήμερα νομίζω ότι πρέπει να αισθανόμαστε αρκετά δικαιωμένοι από τα αποτελέσματα μιας έρευνας πρωτοφανούς έκθεσης και δυναμικής για τα ελληνικά δεδομένα. Για τη στήριξή τους και την αγαστή συνεργασία πολλών χρόνων, ευχαριστώ από καρδιάς τις αρχαιολόγους Λιάννα Γκέλου και Ιωάννα Τσιόκανη, με τις οποίες συνεργάστηκα στην ελληνιστική πόλη και στις πέτρες αντίστοιχα, τον Πανίκο Χρυσοστόμου, καθώς και τους φύλακες Κώστα Παραστατή, Φίλιππο Ρέμπελο, Μπάμπη Κουτσίδη, Απόστολο Γογούση και τη Ρένα Δαμούση που δεν έχει ξεχάσει ποτέ να ευχηθεί στις γιορτές και στις επετείους των μελών της οικογένειας. Η δημιουργία της πόλης κράτους στον ελληνικό χώρο υπήρξε η απόρρια μιας μακριάς διαδικασίας κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά την καταστροφή των Μυκηναϊκών κέντρων. Από τον 10ο στον 8ο αιώνα π.Χ. κυριαρχούν στον ελληνικό χώρο μικροί ληστικοί πυρήνες αγροτικού, κτηνοτροφικού χαρακτήρα, η μορφή των οποίων άλλαξε ριζικά μόνο με τη δημιουργία των πόλεων, πολλές φορές στις ίδιες θέσεις των οικισμών. Την περίοδο αυτή, στη Μακεδονία, τα ανασκαθητά δεδομένα των οικισμών είναι ακόμη σχεδόν αποσπασματικά, αν και συνεχώς αυξανόμενα, κυρίως με τις ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται σήμερα από τα νεκροταφεία των οικισμών, μέσα από τα ευρήματα των οποίων προβάλλει η δομή της κοινωνίας αυτών των περιόδων, κατά τις οποίες αναγνωρίζονται μόνιμες εγκαταστάσεις, χωρίς όμως ακόμη σαφή πολεοδομική μορφή. Ενώ στην Μυκηναϊκή εποχή το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο βρισκόταν στην πτυχισμένη Ακρόπολη, η πόλη των ιστορικών χρόνων μαζί με την περιφέρειά της αποτελούσε μια αυτόνομη πολιτική ενότητα με ένα κύριο μεγάλο οικισμό, στον οποίο κυριαρχούσε συνήθως το ιερό της πολιού ποιότητας και η αγορά με τα δημόσια κτίρια. Την επιλογή της θέσης της πόλης καθόριζε η διαμόρφωση του υδάτους, που έπρεπε να παρέχει δυνατότητες καλού σχεδιασμού, ασφάλεια και να διευκολύνει την εκμετάλλευση φυσικών πηγών πλούτου αλλά και την επικοινωνία. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του περιοδικού Παυσανία για τα στοιχεία που συνθέτουν μια ελληνική πόλη. Ο επισκέπτης, πλησιάζοντας μια αρχαία πόλη, συναντά πρώτα την οχύρωση, εισέρχεται στην πόλη από μια κύρια πύλη της, ακολουθώντας μια από τις κύριες οδούς και φτάνει στην καρδιά της την αγορά, το δυναμικό και σπουδαιότερο στοιχείο της, όπου υπάρχουν ναοί, ιερά, στοές, άλλα δημόσια κτίρια, μικρότερα μνημεία. Στο ψηλότερο σημείο βρίσκεται η Ακρόπολη, ο ιστορικός πυρήνας των παλιότερων πόλεων, έδρα του βασιλιά και τόπος διαφυγής, με τα σπουδαιότερα ιερά και στις χαμηλότερες πλαγιές του θέατρου. Ο Παυσανίας δεν ασχολείται με τις συνοικίες των απλών πολιτών και αναφέρεται πάντα στην Νότια Ελλάδα, όπου περιόδευσε το 2ο αιώνα μετά Χριστό. Ωστόσο, σε όλες τις ελληνικές πόλεις, σε όλες τις περιοχές του ελληνικού χώρου και όλες τις εποχές, όπως απέδειξαν οι έρευνες, υπάρχουν τα παραπάνω ή μερικά από τα παραπάνω στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις πόλεις από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής. Από την εποχή αυτή διασώζονται πολεμικές ενότητες που διακρίνονται συνήθως από μια πολυπλοκότητα και μια ασυνέχεια στην οργάνωσή τους, προσαρμοσμένες κυρίως στη γεωμορφολογία του εδάφους. Το πρόβλημα της διαμόρφωσης πόλεων στη Μακεδονία υπό το καθεστώς της Βασιλείας έχει απασχολήσει πολύ την έρευνα. Ερωτήματα όπως ποιος ήταν ο αρχικός πυρήνας μιας πόλης, πότε τυχίστηκε, πώς διοικείται, απασχολούν σε μόνιμη βάση αρχαιολόγους και ιστορικούς. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας που δημιουργείται στα μέσα του 7ου αιώνα είναι η Αιγαίες.
Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την άλωση από την πνευστία των Αρχαιοδών μιας φρυγικής πόλης στην ίδια θέση και με τη μόνιμη εκεί εγκατάσταση των Μακεδόνων ιδρύθηκε το Μακεδονικό Βασίλειο. Μάρτυρες της πρώιμης φάσης της πόλης αυτής αποτελούν τα δαφική τύπη της Μεγάλης Νεκρόπολης. Η πόλη των Εγών, ακόμη και την εποχή της μεγαλύτερης ακμής της στον 4ο αιώνα π.Χ. δεν απέκτησε ποτέ κανονικό πολυοδομικό σχέδιο διαμορφωμένο με τον ακανόνιστο παραδοσιακό τρόπο των παλιών πόλεων. Παρέμεινε πάντα μια πόλη κατακόμας, στηριγμένη στην αριστοκρατική δομή του γένους, με σημείο αναφορά στη βασιλική εξουσία. Η τυχισμένη Ακρόπολη, το τείχος που περιέβαλε την πόλη, το ανάκτορο, το θέατρο, η αγορά, η ιερά, νεκροταφεία, αποκαλύφθηκαν κατά τις μακροχρόνιες θρησκευτικές έρευνες. Οι Ιαννοί στο βασίλειο της Ελλήνιας, στην Άνω Μακεδονία, τον 6ο και στο 1ο μισό του 5ου αιώνα, είναι χτισμένοι σε επικοινές έδαφος πάνω σε άντια που επικοινωνούσαν με αξιοποιητούς αναβαθμούς και υποστηρίζονταν με αναλυματικούς τύπους. Ένας σχεδιασμός καλά προσαρμοσμένος στη διαμόρφωση του εδάφους. Η κατοικησή της βεβαιώνεται την ελληνική εποχή ως τον 1ο αιώνα π.Χ. Ανασκάφτηκαν σημαντικά δημόσια κτίρια και ερευνήθηκε η αρχαϊκή και κλασική νεκρόπολη. Σημαντικό κέντρο της Βόρειας Βοτιαίας από τον 7ο αιώνα στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. υπήρξε ο οικισμός που ερευνήθηκε στο Ακονικό Ιερατσόν, ενώ σε ένα ακόμη σπουδαίο αστικό κέντρο της περιοχής πρέπει να ανήκει και το αρχαϊκό κλασικό νεκροταφείο που ερευνήθηκε στη Σύνδο. Ο οικισμός του Ακονικού, με πλούσια εμπορική κίνηση, γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στα αρχαϊκά χρόνια. Το δυτικό νεκροταφείο του Ακονικού, καθώς και το νεκροταφείο της Σύνδου, μαρτύρουν την ύπαρξη σημαντικών οικιστικών εγκαταστάσεων στην Κάτω Μακεδονία, η πολεοδομική οργάνωση των οποίων όμως δεν είναι ακόμη σαφής, καθώς οι οικισμοί εκτός των νεκροταφείων δεν έχουν σήμερα επαρκώς ερευνηθεί. Στον 5ο αιώνα, όταν η αρχιτεκτονική ανάπτυξη της πόλης κράτους έχει πλέον ολοκληρωθεί, οι Έλληνες δημιουργούν νέες πόλεις, ιδρύουν αποικίες ή κτίζουν νέες στη θέση των παλιών που κατέστρεψαν οι Πέρσες. Την εποχή αυτή σημαίνει μια μεγάλη τομή στο σχεδιασμό των πόλεων. Δημιουργείται το ορθογώνιο πολεοδομικό σύστημα με πρώτη. Εδώ είναι από το χρυσό προσωπείο από την Σύνδο. Λοιπόν, δημιουργείται το ορθογώνιο πολεοδομικό σύστημα με πρώτη εφαρμογή στη Μύρτο που βλέπετε στη διαφάνεια, στη συνέχεια στον Πειραιά και στη Ρόδο. Ολοκληρωμένο μοντέλο ελληνιστικής πόλης με όλα τα υποδομήματα ενταγμένα σε ένα κανονικό πολεοδομικό κάνοντα μπορεί να θεωρηθεί η πρίμη. Ο Μιλίσιος Υπόδομος, πολιτικός, θεωρητικός και πολεοδόμος του 5ου αιώνα π.Χ. ήταν αυτός που τελειοποίησε και κατέστησε μνημιακή την τέχνη του ορθογώνιου πολεοδομικού συστήματος που συνήθως φέρει το όνομά του. Οι νεόδημητες κατά το σύστημα αυτό πόλης, κυρίως σε παιδινές εκτάσεις, διαμορφώνονται με σειρές επαναλαμβανόμενων ίσου μεγέθους οικοδομικών τετραγώνων με ευθύς στενόμενους δρόμους. Το σύστημα αυτό που επικράτησε να λέγεται υποδάμιο διευκόλυνε το μοίρασμα της γης, την κυκλοφορία πεζών, ζώων και αμαξών, τις λειτουργικές χρήσεις των κτηρίων και έδινε τη δυνατότητα συλλογικών εκτάσεων. Το υποδόμιο σύστημα δεν κυριάρχησε ποτέ στην Νότια Ελλάδα, όπου οι παλιές πόλεις διατήρησαν την παλιά μορφή και οι νέες εξακολουθούσαν να χτίζονται με όχι πολύ κανονικές γραμμές. Εξαίρεση αποτελεί η Χρυσόπη στην Ήπειρο, η οποία εκτίστηκε με το ορθογώνιο σύστημα. Από την εποχή του Αλεξάνδρου I, αρχαίες συγγραφείς αναφέρουν αστικούς οικισμούς στη Μακεδονία, πολλούς από τους οποίους αποκαλούν πόλεις, ενώ τα ονόματα άλλων είναι γνωστά από την αναγραφή τους σε επιγραφές και νομίσματα. Ο Αλέξανδρος I καθιστά την πύρινα της Πιερίας το ισχυρότερο λιμάνι του βασιλείου. Η πόλη αυτή, που τον πυρήνα της είχαν δημιουργήσει άποικοι της Νότιας Ελλάδας κατά τον πρώτο οικισμό, εξελίσσεται σε μεγάλο αστικό κέντρο πολυάνθρωπο με σημαντικό μέγεθος. Από τις εσωτερικές αναταραχές που επικρατούν στη Μακεδονία από τα μέσα του 5ου αιώνα στα χρόνια του Φιλίππου II, εποφελούνται οι Αθηναίοι και επεκτείνουν την κυριαρχία τους στις ακτές της Θράκης και της Χαλκιδικής,
προσαρτώντας πόλεις και ιδρύοντας αποικίες. Στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. ιδρύουν την Αμφίπολη, συνοτηρητικές υπόλοιες του Παγκαίου, μια σημαντική πόλη με δύο χειρομετρικούς περιβόλους, γυμνάσιο, ιερά, νεκροταφεία, οικίες, αλλά όχι σαφή πολεοδομική οργάνωση, ενώ οι Χαλκιδείς την ίδια εποχή ιδρύουν την Όλυθο με εφαρμογή του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού με ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα. Η Χερσόνησος Χαλκιδικής και αποτελέσει από παλιότερα, από τον 8ο αιώνα ακόμη, περιοχή συγκέντρωσης Αττικιών με την Άνδρο να ιδρύει την Άκρηθο, τα Στάγερα, τη Σάνη και λίγο ανατολικότερα την Άρδυλο, ενώ οι Πάροι ιδρύουν την Αττικία της Θάσου και στον 4ο αιώνα οι Θάσιοι ιδρύουν στην απέναντι παραλία της Κρινίδες που ενσωματώνονται από το Φίλιππο στο βασίλειο της Μακεδονίας και παίρνουν το όνομά του. Στην πόλη των Φιλίππων βλέπετε το θέατρο, ο Φίλιππος συγκαθιστά και το πρώτο βασιλικό νομισματοκοπείο εκμεταλλευόμενος τα φυσιολογία του Παγκαίου. Όλες οι παραπάνω πόλεις που ενσωματώθηκαν την εποχή του Φιλίππου Δευτέρου στο Μακεδονικό Βασίλειο και επιβίωσαν περισσότερες και στελεχιστικά χρόνια, αποτελούν καλά παραδείγματα για την εξέλιξη της οικιστικής ανάπτυξης στη Μακεδονία. Στο τέλος του 5ου αιώνα μεταφέρεται από τις Αιγαίες η πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου στην παραθαλάσσια Πέλα, η περιοχή της οποίας είχε μια διαχρονική κατοίκηση από την πρώιμη εποχή του Χαλκού, όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες. Εδώ βλέπετε μερικούς τάφους της εποχής Χαλκού και ευρήματα των τάφων της εποχής Σιδήρου. Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ερευνών, οι βασικοί άξονες του πολεοδομικού σχεδίου με ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα χαράζονται στο τέλος του 5ου αιώνα, πιθανότατα στην εποχή του Αρχελάου, και η παραθαλάσσια πόλη οριοθετείται με ισχυρό τείχος από βορρά. Βλέπετε με κόκκινο χρώμα το πρώτο τείχος της Πέλας. Έξω από αυτό εντοπίστηκε και ερευνήθηκε μεγάλο τμήμα του νεκροταφείου της. Το νεκροταφείο της παλιάς πόλης της Πέλας και μερικά από τα ευρήματα. Ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται με τη συρροή σε αυτήν από τις αρχές ήδη του 4ου αιώνα στο πλαίσιο των εμπορικών και πολιτιστικών επαφών που προωθούσαν οι Μακεδόνες βασιλείς, ανθρώπων από πολλές περιοχές του ελληνικού κόσμου, την Κόρινθο, τη Βιωτία, τη Βίλο, την Πίδνα, τη Θεσσαλία, την Ηράκλεια ελληνιστική, από πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ιταλίας, όπως μαρτυρούν εθνικά ονόματα σε επιγραφές. Αλλά και σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι έδρασαν στην Πέλα, όπως ο τραγικός ποιητής Ευρυπίδης και ο ζωγράφος Ζεύξης στην εποχή του Αρχιλάου, ο αστρονόμος Άρατος ο Σικιώνιος στα χρόνια της βασιλείας του Ανιμόνου και πολλοί άλλοι. Η αύξηση του πληθυσμού και η ανάπτυξη πολλών παραγωγικών δραστηριοτήτων προκαλεί στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα στην εποχή του Κασάνδρου μια μεγάλη επέκταση της πόλης βόρεια, ανατολικά και δυτικά. Η πολεοδομική μορφή της όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, μετά τη συντήρηση και αποκατάστασή της στην περίοδο 2002-2015, με την οικονομική ενίσχυση του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στην ΕΣΠΑ, είναι της εποχής αυτής με ορισμένες τροποποιήσεις των ελληνιστικών χρόνων. Η Πέλα είναι από τις πλέον αντιπροσωπευτικές σήμερα πόλεις με το λεγόμενο υποδάμιο σύστημα στον ελληνικό χώρο. Καταλαμβάνει έκταση 4.000 περίπου στρεμάτων. Έχει αποκαλυφθεί η οχύρωση των ελληνιστικών χρόνων, η βόρεια, η δυτική και η ανατολική. Δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια τα νότια όρια της, καθώς μας είναι άγνωστη η ακριβής θέση της Αυτοκρανήσου του Θερμαϊκού, μια περιοχή στην οποία απαιτούνται συστηματικές γεωλογικές έρευνες. Έχει ταυτιστεί ωστόσο η θέση της στοιχισμένης νησίδας του Φάκου, που μαρτυρείται τις γραπτές πηγές, ότι βρισκόταν στη λιμνοθάλασσα νότια της πόλης με εγκαταστημένο εκεί το φυσαγροφυλάκιο του βασιλέου. Γνωρίζουμε σήμερα καλά το πολεοδομικό σχέδιο της Πέλας των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, με οικοδομικά τετράγωνα πλάτους 47 μέτρων που χωρίζονται από δρόμους οριζόντιους 9 μέτρων και κάθετους 6. Πλατύτεροι κάθετοι δρόμοι 9 μέτρων, πλακωστρωμένοι με πεζοδρόμια διαστοές, οδηγούσαν από το λιμάνι στο κέντρο της πόλης,
ενώ ένας πλατύτερος, ο πλατύτερος όλων οριζόντιος δρόμος των 15 μέτρων διέσχιζε το κέντρο της πόλης ακολούθοντας τις πύλες των τυχών ανατολικά και δυτικά. Στο βορειότερο λόφο της βρίσκεται το ανάκτορο, καταλαμβάνοντας έκταση 70 περίπου στρεμμάτων, και στο κέντρο της η αγορά, το μεγάλο εμπορικό και διοικητικό συγκρότημα στη θέση 10 οικοδομικών τετραγώνων, καλύπτοντας και αυτό έκταση περίπου 70 στρεμμάτων. Γύρω από την αγορά βρίσκονται δημόσια κτίρια και πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες. Οι δύο πλέον γνωστές είναι αυτές του Διονύσου και της Ελένης με τα παγκοσμίως γνωστά και κυδωτά δάβατα. Νοτιότερα αποκαλύφθηκαν η οικία των Κονιαμάτων, από την οποία προέρχεται η αποκαταστημένη διακόσμηση του τείχου με έγχρωμα κονιάματα ύψους 5 μέτρων, η οικία του Ποσειδόνους, όπου βρέθηκε το χάλκινο αγαλμάτι του Ποσειδώνα, η οικία του Θησαυρού των 307 γυρών νομισμάτων νοτιότερα. Ανασκάφθηκαν ακόμη στην Πέλα, ιερά, ενταγμένα στα εκδομητά τετράγωνα, το ιερό της μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης, βόρεια της αγοράς, καθώς και το ιερό του τοπικού θεού Δάρονος, νοτιότερα. Επίσης το Θεσμοφόριο, ένα αγροτικό ιερό προς τιμή της Δήμητρας, της προστάτηδας της θεάσης Γεωργίας. Ερευνήθηκαν επίσης ένα δημόσιο λουτρό, το παλιότερο σήμερα στον περιοδικό χώρο, με χρήση από τον 4ο ως τον 1ο αιώνα π.Χ. και με σύστημα υποδαπέτειας θέρμανσης, που αποτελεί ένα από τα προημότερα δείγματα εφαρμογής αυτού του τρόπου θέρμανσης. Αποκαλύφθηκαν ακόμη αριστεριακές εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικής, κοροπλαστικής, μεταλλοτεχνίας, διεκτικής, καθώς και νεκροταφεία έξω από το ανατολικό, δυτικό και βόρειο τείχος της πόλης. Το εκτεταμένο δίκτυο υδροδότησης και αποχέτευσης που διατρέχει τους δρόμους, οι κρίνες στα πηγάδια δεξαμενές υποδεικνύουν την ιδιαίτερη μέρημνα των κατοίκων για την υγιεινή ζωή. Στην Πέλα όλα τα κτίρια εντάσσονται στον πολυοδομικό κάναβο και μόνο το ανάκτορο προβάλλει κυριαρχικά, επιβάλλοντας με τη θέση του οικονόμου τοποψηλά την παρουσία της βασιλικής εξουσίας, που ήταν και η αιτία διατήρησης στη Μακεδονία της ανακτορικής αρχιτεκτονικής, η οποία είχε καταληφθεί από προπολούς στην Νότια Ελλάδα. Η εσωτερική μορφή του αυτού του συγκροτήματος χαρακτηρίζεται από μια συμμετρία, καθώς αποτελείται από 5 κτηριακές μονάδες με πυρήνα την περίστηλη αυγή, όπως και οι οικίες της πόλης. Η αγορά με τη μεγάλη πλατεία που περιβάλλεται από στοικές πτέρυγες είναι η μεγαλύτερη σήμερα τετράπαρδη αγορά του αρχαίου κόσμου. Στο συγκρότημα υπήρχαν καταστήματα και εργαστήρια, αλλά και διοικητικοί χώροι όπως το Δημόσιο Αρχείο Εγγράφων της πόλης, το Νοτιοδυτικό Τμήμα και αίθουσα συγκέντρωσης των αρχόντων και άλλων δημόσιων λειτουργιών στην πόλη πτέρυγα. Με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν φαίνεται να υπάρχει ίση καταμονή εκτάσεων για τα σπίτια. Οι οικίες του Διονύσου και της Ελένης έκτασης 3.160 τετραγωνικών μέτρων η μία και 2.350 τετραγωνικών μέτρων η άλλη, νότια της αγοράς, εκπροσωπούν την άρχουσα τάξη ενώ τα σπίτια των πολιτών ήταν μικρότερα. Στο οικοδομικό τετράγωνο της οικίας των Κονιαμάτων υπήρχαν πιθανότατα 8 σπίτια ευαδού 500 έως 1.100 τετραγωνικών μέτρων, ενώ σε άλλες περιοχές της πόλης υπήρχαν και μικρότερα έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Η πόλη κατεστραμμένη από σεισμός στις αρχές του 1ου αιώνα εγκαταλείπεται εκτός από το νότιο παραθαλάσσιο τμήμα της που εξακολουθούσε να κατοικείται ως τον 4ο αιώνα μετά Χριστό με εφαρμογή ακόμη του ίδιου πολυοδομικού συστήματος. Η διατήρηση της δημοτομίας μιας ελληνιστικής πόλης στα ρωμαϊκά χρόνια έχει διαπιστωθεί και σε άλλες περιοχές, όπως στην Κασάνδρεια της Χαλκιδικής. Το 30 π.Χ. ιδρύεται 1,5 χιλιόμετρα πολύ κοινωνικότερα η ρωμαϊκή επικοινωνία της Πέλας, που κατοικείται από παλέμβους Ρωμαίους στρατιώτες, ανθρώπους φερμένους από την Ιταλία και κατοίκους της παλιάς Μακεδονικής πρωτεύουσας. Την ίδια περίοδο δημιουργούνται 2 ακόμη ρωμαϊκές αποικίες στη Μακεδονία, το Δίο, στο Δίο και στους Φιλίππους. Οι χρυσοί αιώνες της Μακεδονίας αρχίζουν κυρίως από την εποχή του Φιλίππου II,
ο οποίος απέτυχε την ενοποίηση του βασιλείου και την ανάπλασή του με τις μετακινήσεις πληθυσμών και την αξιοποίηση νέων αγαθών, την αναδιοργάνωση του στρατού και την επικράτηση της ειρήνης που είχε διαταραχθεί με τον ανταγωνισμό των πόλεων κρατών. Το 357 καταλαμβάνει την Αφίπολη, το 348 την Όλυνθο, επανειδρύει τους Φιλίππους και εντάσσει τις αποικίες των ελληνικών πόλεων στο βασίλειο της Μακεδονίας. Η καταστολή των βαρβαρικών επιδρομών, η ανακήρυξη της ελευθερίας και αυτονομίας των ελληνικών πόλεων, η προετοιμασία της πανελλήνιας εκστρατείας στην Ασία ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν τη βασιλεία του αλλά και τη μετέπειτα εξέλιξη της Μακεδονίας. Ως την εποχή του Φιλίππου Δευτέρου, ο βασιλιάς στη Μακεδονία ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής εξουσίας, ο στρατιωτικός και θρησκευτικός αρχηγός των Μακεδόνων, αλλά και ο σεβαστός επικυρίακος των βασιλείων της Άνω Μακεδονίας και ο κύριος των κατακτημένων πόλεων, που δεν είχε επικιστεί ακόμα τους Μακεδόνες και εσωματωθεί στο Μακεδονικό Βασίλειο. Από την αρχή της βασιλείας του Αλεξάνδρου III, μια σειρά μεταρρυθμίσεων επηρεάζει την ιστορική κατάσταση. Το βασίλειο περιλαμβάνει όλη την Άνω Μακεδονία και τα νέα εδάφια στους Φιλίππους. Ο Αλέξανδρος διοργανώνει μια πολυεθνική αυτοκρατορία, επιδιώκοντας τη συγχώνευση Ανατολής και Δύσης. Η διάδοχή του ιδρύουν στην Ασία πολλές πόλεις με το ορθογώνιο πολεμικό σύστημα και αναπλάθουν τις παλιές με σκοπό να διατηρηθεί ο έλεγχος των νέων περιοχών που απόκτησαν καθώς και η εκμετάλλευση των εμπορικών επικοινωνιών. Οι νέες πόλεις έγιναν το μέσο εξελισμού και όργανα για τη διάδοση του ελληνικού τρόπου ζωής στους λαούς της Περσικής Αυτοκρατορίας, αλλά και μέσω αυτοπροβολής και ανέλυξης των ηγεμόνων. Περισσότερες από 60 πόλεις ίδρυσαν σε λευκίδες στην Ασία. Η μακεδονική εξάπλωση ανατολικά και η προσάρτηση των ελληνικών πόλεων επιτάχυναν την άφηση των αστικών κέντρων στη Μακεδονία, όπου στο τέλος της ελληνιστικής εποχής υπάρχουν πάνω από 100 πόλεις. Μέσα στον 10ο αιώνα κτίζεται το Δίον, όπου ο Φίλιππος γιόρτασε τα Εκκυνήκια μετά τις νίκες του στην Όλυνθο και τη Χερόνια. Είναι μια πόλη με ορθογώνιο πολεμικό σύστημα, τείχη, ιερά, θέατρο, στάδιο που ακμάζει και στα ρωμαϊκά και πολεμοχριστιανικά χρόνια. Ο Κάσανδρος ιδρύει την Κασάνδρεια στη Χερσόνησο της Παλήνης, που κατοικείται τους επιζώντες Ολύθιους και τους κατοίκους των γειτονικών πόλεων, καθώς και τη Θεσσαλονίκη με τη συνήθιση των πολισμάτων της περιοχής. Στη Μαθήρα ιδρύεται η Μίαζα, βλέπετε δύο διαφάνειες, το θέατρο της Μίαζας και Μακεδονικό τάφο, καθώς και η Άδωρο στη θέση της σημερινής Κυψέλης. Στην περιοχή της Φλόρινας ιδρύεται η ελληνιστική πόλη της Φλόρινας και η πόλη του αρχαιολογικού χώρου των Πετρών Ιουδαίων. Ο Δημήτριος Πολιοκητής ιδρύει στη Θεσσαλία τη Δημητριάδα με το ορθογώνιο πολεμικό σύστημα δίπλα στον υπάρχοντα οικισμό των Παγασών για στρατιωτικούς και οικονομικούς λόγους. Η ελληνιστική πόλη της Φλόρινας κτισμένη πάνω στα Άντυρα που επικοινωνούν με λίχνες βαθμίδες στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα είχε αγροτικό βιοτεχνικό χαρακτήρα. Είναι κτισμένη με οικοδομικά τετράγωνα που χωρίζονται με στενούς δρόμους. Ακόμα στενότεροι δρόμοι που διαιρούσαν τα τετράγωνα σε μικρότερες ενότητες διευκολύνοντας τη ροή των αμβρίων υδάτων και δίνοντας πρόσβαση στα σπίτια μέσα στα τετράγωνα. Υπάρχουν 3-4 σπίτια σε κάθε τετράγωνο με υπαίθριους χώρους, εστίες, αποθήκες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων. Η πόλη των Πετρών είναι χαρακτηριστική της ελεύθερης πολεμικής μορφής που προσαρμόζεται στα άγκυρα του λαού. Σε κέρια θέση, στα όρια της Ευδαίας και της Λυκιστίδας, ήρθε το πέρασμα από την κάτω στην Άνω Μακεδονία και γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στο 2ο αιώνα π.Χ. με τη διέλευση από εκεί της Εγνατίας Σοδού. Διαμορφώνονται και εδώ ακανόνιστες οικοδομικές λυσίδες διαφόρων μεγεθών με 3-4 σπίτια σε επαφή το ένα με το άλλο, διόρθω στη μια πλευρά και μονόρθω στην άλλη. Οι δύο παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι της Φλόρινας συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου κοινωνικού πλαισίου στήριξης σχέση. Οι πόλεις Μακεδονίας που παρουσιάστηκαν σκέγραφουν με αρκετή σαφήνεια το σκηνικό της πολεοδομικής ανάπτυξης στην περιοχή αυτή του ελληνικού χώρου. Πολύ νωρίς, τον 6ο αιώνα, όπως είδαμε, διαμορφώνεται σε ψηλές θέσεις μια πολεοδομική μορφή
με χαρακτηριστικά τα άμυρα και τα αναδύματα όπως την Έμι, την ελληνιστική πόλη της Φλόρινας και της Πέτρες, τα οποία ο ελληνιστικός κόσμος αξιοποιεί αργότερα στο έπακρο, στην Πέργαμο. Μέσα στον 5ο αιώνα αρχίζει η εφαρμογή του ορθογώνιου συστήματος, μια πολυοδομική μορφή που κυριαρχεί στην ελληνιστική εποχή στα βασίλεια των διαδόχων του Αλεξάνδρου. Τα καλύτερα βήματα αυτής της συνδημοτομίας στη Μακεδονία είναι η Όλυμπος στο 5ο και πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και η Πέλα από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Ως και τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Οι μακεδονικές πόλεις, ιδρυμένες σε στρατηγικά σημεία κοντά στη θάλασσα, σε λίμνες και σε ποτάμια, είχαν περιορισμένη έκθεση σε σχέση με τις ελληνικές πόλεις της Ανατολής και προστατεύονταν με ισχυρά τείχη. Η μορφή τους παρέμεινε στο τέλος της ζωής τους καθαρή, αντίθετα με τη μορφή πολλών πόλεων της Ανατολής, που επηρεάστηκαν από τις προσμίξεις εγχώριων καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών παραδόσεων. Η χάραξη των οικοδομικών τετραγώνων και των δρόμων της μακεδονικής πόλης ήταν λειτουργική, καθώς λάμβανε υπόψη τις απαιτήσεις της οικιστικής και της δημόσιας ζωής, καθώς και της διακίνησης αγαθών. Τα συστήματα ίδρυψης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής υποκλείουν ιδιαίτερη φροντίδα για την υγιεινή διαβίωση, πράγμα που επιβεβαιώνουν και τα επιμέρους στοιχεία της οικιστικής αρχιτεκτονικής. Η κεντρική ζωή της πόλης με το ορθογώνιο σύστημα ήταν αφιερωμένη στη δημόσια ζωή με επίκεντρο την αγορά. Τα ιερά μέσα στις πόλεις δεν έχουν μνημιακό χαρακτήρα, αλλά ήταν ενταγμένα μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα, οργανωμένα με μικρούς λατρευτικούς χώρους και μεγάλους χώρους εξυπηρέτησης των πιστών στις μεγάλες γιορτές, αίθουσες παροχής γευμάτων, εργαστήρια κατασκευής αναθημάτων και μεγάλες αποθήκες. Τα θέατρα γυπνιάζουν με τα δημόσια κτίρια και την αγορά, στις ελιές με το ανάκτορο, ενώ τα νεκροταφεία καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις έξω από το τείχη. Στην Πέλα, η επέκταση της πόλης στην εποχή του Κασάνδρου αγνώρισε την ύπαρξη του παλαιότερου νεκροταφείου της κλασικής εποχής και τα νέα τετράγωνα κατασκευάστηκαν πάνω στους τάφους. Εργαστηριακές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν μόνο στο μεγάλο συγκρότημα της αγοράς, αλλά και μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης, όπως αυτό που βλέπουμε, σε άμεση γειτνίαση με τους δρόμους για την εύκολη διακίνηση των πρώτων υλών και των προϊόντων. Σε ορισμένα εργαστήρια τεκμηριώνεται όλη η διαδικασία της κεραμικής παραγωγής με την αποκάλυψη δεξαμενών καθαρισμού πυλού, χώρων αποθήκευσης πυλού και αγγείων, χώρων με κυβάνους, και λεκάνες ζύμωσης του πυλού, πηγάδια, δεξαμενές, λατρευτικούς χώρους. Κλήθους εργαστηρίων, κυρίως κλήδωνοι, έχουν αποκαλυφθεί σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας, όπως στην Πεντάβλησο Καστοριάς, στον Πολύμηλο Κοζάνιος, στο Φιλότα Φλόρινας, στην Άψα Γραλιτέας, στα Σώματα και στη Μικρή Σάντα της Ημαρτίας, στην Φιλαδέλφια της Νέας Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές, που υποδεικνύουν μια έντονη παραγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι οικοτεχνικές δραστηριότητες ασκούνταν μέσα στα σπίτια, όπως έχει διαπιστωθεί στην ελληνιστική πόλη της Φλόρινας με την αποκάλυψη μεταλλευτικού κλιβάνου ή την επεξεργασία σιδήρου με σκοπό την κατασκευή εργαλείου. Η Ρωμαϊκή κατάκτηση του 167 π.Χ. δεν σταμάτησε τις δραστηριότητες των περισσότερων μακεδονικών πόλεων, τουλάχιστον στον παραγωγικό τομέα. Ο 2ος αιώνας π.Χ. είναι μια εποχή έντονης παραγωγικής και εμπορικής κίνησης, όπως μαρτυρά και μια επιγραφή σε βάθρο αναθήματος που βρέθηκε σε εργαστηριακό χώρο της Πέλε με την αναγραφή του ονόματος του Ερμή Αγοραίου προστάτικου εμπορίου. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη για τον αναθέτη, ήταν ο Ρωμαίος Αύγουστος Βικτόριος, ο επικαλούμενος και Αλέξανδρος, που γνώρισε και έγραφε στην ελληνική γλώσσα. Η αρχιτεκτονική μορφή των τάφων των μακεδονικών πόλεων από την άλλη πλευρά, οι τρόποι ταφής και τα είδη των πτερισμάτων είναι αποκλειστικά της ομοιογένειας των θρησκευτικών αντιλήψεων των κοινωνικών τάξεων. Αυτό μαρτυρά και η διαπίστωση σε διαφορετικές πόλεις λατινών θεοτήτων με όμοιες υποστάσεις όπως της Αφροδίτης, του Ερμή, της Δήμητρας, της Μητέρας των Θεών, του Διονύσου, του Διόσεψης του και άλλων.
Οι θέσεις των πόλεων ήταν επιλεγμένες για τη δημιουργία εμπορικών κέντρων και τη σύνδεση της Μακεδονίας με τη λεκάνη του Αιγαίου. Η οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη που γνωρίζει η περιοχή στα χρόνια των Δημών και των Διαδόχων του στον 3ο αιώνα αντικατοπτρίζονται στα αστικά κέντρα με μια κοινωνία νεοτεριστική, αλλά ταυτόχρονα προσιλωμένη στους παλιούς θεσμούς και με μια οικονομία που διατήρησε αρκετά από τα στοιχεία της κλασικής εποχής. Οι πόλεις του εσωτερικού αναπτύσσουν το τοπικό εμπόριο, αλλά ο πληθυσμός σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτό επιβεβαιώνουν οι μεγάλες ποσότητες σπόρων δημητριακών που έχουν βρεθεί στις ανασκαφές της Μακεδονίας, πολλές φορές μέσα σε αποθηκευτικούς πλήθους ή πλεκτά καλάθια, αλλά και το πλήθος των λίθινων μυλόλιθων και των γεωργικών εργαλείων που δεν διαφέρουν από τα σημερινά. Την αυτάρκεια σε γεωργικά προϊόντα εξασφάλισαν και μεγάλες γεωργικές περιοχές έξω από τις πόλεις, όπου έχουν έρθει στο φως και μεγάλα συγκροτήματα γλυκιών όπως αυτά που βλέπετε στην περιοχή της Νοτής του Ολύμπου και του Ολύμπου. Η γιορτή των θεσμοφορείων προς τιμή της Δήμητρας, προστάτητας της Γεωργίας, γιορταζόταν σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας με ιερά μασκαμένα στην Πέλα, την Αμφίπολη, το Δίο, τη Θεσσαλονίκη, τη Θάσο. Την καλλιέργεια του Αμπελιού υποδεικνύουν μεγάλες εκτάσεις με σειρές παράλληλων εξευμάτων στο φυσικό βράχο, όπως βλέπετε το παράδειγμα αυτό από την Πέλα, με όλα τα χαρακτηριστικά που συνιστούν αρχαίες συγγραφείς για την καλή απόδοση της καλλιέργειας του Αμπελιού. Από τις γραπτές πηγές γνωρίζουμε ότι πολλές περιοχές παρήγαγαν εκλεκτό κρασί, όπως η Θάσος, η Πέλα και η Μένη στην Καλλιεργική, όπου υπήρχε και εργαστήριο καταστολής αφορέων κρασιού. Η έδραση στην Πέλα εσφράγιση των αφορέων κρασιού από διάφορες περιοχές του αρχαίου κόσμου μαρτυρά ότι υπήρχε ένα εκτεταμένο εμπόριο κρασιού με πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, της Μικράς Ασίας, τα νησιά του Αιγαίου, πόλεις της Βόρειας Αφρικής, της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τέλος, σε αρκετές θέσεις του μακεδονικού χώρου αποκαλύφθηκαν και εγκαταστάσεις παραγωγής κρασιού με τον εξοπλισμό τους, όπως τα πατατήρια, δεξαμενές αποθήκευσης και διάφορα σχέδια. Την κατανάλωση της ελιάς μαρτυρούν οι πυρήνες της ελιάς που έχουν βρεθεί σε πολλές ανασκαφές, όπως την Πέλα ρυθμένα σε πηγάδια αποθέτες, αλλά και εγκαταστάσεις ηλεκτρικών όπως αυτή της Αλλίου και του Φρουρίου των Πρασνών. Η άσκηση της ελιάς βεβαιώνεται από την έβρεση πολλών οστρεών θαλασσινών και μέσως από την παρουσία πιάτων, πινακίων, όπως αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια με διακόσμηση ψαριών. Ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα αποτελεί ένα ηχθειοτροφείο ηχθειοδεξαμενή σε ρωμαϊκή οικία στην Κούρουρα Ιμαθίας. Την εκτεταμένη κτηνοτροφία μαρτυρούν τα οστά βοηδών, ευακορβάτων και χείρων σε πολλές ανασκαφές, σε χώρους σπιτιών, ιερών, αλλά και σε καταστήματα ακροπολίων, όπως αυτά της αγοράς της Πέδρας. Στη μακεδονική πρωτεύουσα, η Θεά Αθηνά θεωρεί το προστάτητο της εκτροφής βοηδών, έτσι ερμηνεύεται και η παλιότερη ονομασία της πόλης Βούναμος που αναφέρεται από τον Στέφανο Πυσάντιο. Γι' αυτό και στο κράνος της Θεάς, σε πολλά πύγνια ιδεόλια, όπως αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια, απεικονίζονται και δύο κέρατα βοδιού, εκατέρωθα του κεντρικού λοφίου. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας ασχολούνται και με τη μελισσοκομεία, όπως μαρτυρούν πυρήνες κυψέλες και εγγύα καπνίσματα των μελισσών. Ασχολούνται και με την υφαντουργία, με την οποία σχετίζονται οι πολυάριθμες πυρήνες αρνίδες εξαρτήνονται των αυγαλιών. Ιδιαίτερα προσωδοφόρα ήδη από τα κλασικά χρόνια ήταν και η εξαγωγή ξυλίας, πρώτων υλών και ορυκτών. Από την εποχή του Σιδήρου, φθάνουν στη Μακεδονία επίσακτα προϊόντα από την Νότια Ελλάδα και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Από τον 6ο αιώνα και εξής εισάγεται κεραμική από την Κόρυφα και την Αττική. Εδώ βλέπουμε κάτι κάγκια που βρέθηκαν στην Πέλα. Οι εισαγωγές αττικών προϊόντων αρχίζουν να περιορίζονται από τα μέσα του 4ου αιώνα με την ίδρυση τοπικών εργαστηρίων στις μακεδονικές πόλεις που κάλυπταν τις τοπικές ανάγκες αλλά πραγματοποιούσαν και εξαγωγές. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές προϊόντων διενεργούνται στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια στα λιμάνια της Πύδνας, της Πέλας, της Θεσσαλονίκης και της Κασάνδρας. Στις πόλεις της Μακεδονίας, εκτός των εργαστηρίων κεραμικής, λειτουργούσαν και εργαστήρια κοροπλαστικής, μεταλλοτεχνίας και μεταλλουργίας, γλυπτυχής και μικροτεχνίας. Τα εργαστήρια αυτά ιδιαίτερα παραγωγικά σε συγκεκριμένες περιόδους
Δέχτηκαν αρχικά επιρροές από τα εισασμένα προϊόντα άλλων περιοχών του ελληνικού χώρου, απέκτησαν όμως με την πάλη των χρόνων τη δική τους ταυτότητα και τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επηρέασαν την τεχνική και την απόδοση προϊόντων γειτονικών εργαστηριακών κέντρων. Παράδειγμα, η κεραμική της Πέλλας που δέχτηκε ισχυρή επιρροή από τα εισαγμένα αττικά αγγεία, τα οποία σταδιακά μειώθηκαν με τη δημιουργία της τοπικής κεραμικής. Τα κεραμικά προϊόντα των εργαστηρίων της Πέλλας εξάγονται σε περιοχές κάτω και άνω Μακεδονίας. Αγγεία κατασκευασμένα στην Πέλλα ή με επιρροές εργαστηρίων της Πέλλας έχουν εντοπιστεί στην Αιγή, την Εράκλεια Κοζάνη, στην ελληνιστική πόλη της Φλόρινας, την πόλη των Πετρών, τη Βέρεια, τη Μίζα, την περιοχή της Λευκόπετρας, σε πόλεις της Νότιας Βαλκανικής όπως τους Στόχους, την Εράκλεια Ελληνιστική, σε περιοχές της Θεσσαλίας της Κεντρικής Ελλάδας. Η Μακεδονία από τον 6ο έως τον 5ο αιώνα αποτελεί και εξαιρετικό κέντρο μεταλλοτεχνίας, κυρίως στον τομέα των κοσμημάτων, των χάλκινων και αρκερών σκευών και όπλων. Σκορίες μετάλλων, μεταλλευτική κύβανη, αγγίχητευσης μετάλλων, πύλινες μήτρες για την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων μαρτυρούν ανεπτυγμένη μεταλλοτεχνία σε πολλές περιοχές της Μακεδονικής πρωτεύουσας. Στην αγορά της Πέλλας, η οποία ήταν το πλέον συγκροτημένο βιοτεχνικό και εμπορικό κέντρο των ελληνιστικών χρόνων στον ελληνικό χώρο, είναι βεβαιωμένη η ύπαρξη εργαστηρίων και καταστημάτων πώλησης κεραμικής στο νότιο τμήμα της Ανατολικής Πτέρυγας, εργαστηρίου κοροπλαστικής στο βόρειο και στις υπόλοιπες πτέρυγες. Στην νότια στοά ήταν εγκατεστημένοι κρεοπόλεις, όπως αποδεικνύουν αποθέσεις σωστό. Εδώ βρέθηκαν και οστά ψαριών, αλλά και αποθηκευμένες ποσότητες θαλασσινών οστρέων. Στην νότια στοά υπήρχαν καταστήματα πώλησης υγρών προϊόντων, αποθηκευμένων σε οξυπίθνερους αμφορείς από την Κάτω Ιταλία, την Κό, την Γνίδο, τη Ρόδο, τη Θάσο, την Άκαθο, τη Σνόπη. Στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας υπήρχαν αρωματοπολία με τα αρωματικά έλια αποθηκευμένα σε μικρούς αφορείς και μυρολοχία. Νοτιότερα βρίσκονταν καταστήματα πώλησης λιχραριών με ανάγλυφη διακόσμηση και κεραμίδων οροφής. Στη Δυτική Στοά γινόταν και αγοροπολισία σιτηρών, ίσως φελεύρων, όπως πιστοποιούν μεγάλες ποσότητες μελακού συσταριού. Στο νότιο τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας γινόταν και επεξεργασία μετάλλων, όπως βεβαιώνουν οι σωληνωτοί λιθάρδιοι που δημιουργήθηκαν με τη συνεχή ευάπτυση σιδερένιων ράβδων μέσα στο λιωμένο αργυρούχο μόλιθο για να επιτευχθεί ο πολισμός του μολύβου από τον άγιο. Σκορίες σιδήρου, μάζες μολύβου και κατάλληλα καλπού που βρέθηκαν σε άλλα κομμάτια της αγοράς μαρτυρούν την επεξεργασία και αυτών των προϊόντων. Το δημόσιο χαρακτήρα του εμπορικού κέντρου της αγοράς αποδεικνύουν οι επιγραφές επίνας σφραγής μεταγράφων που βρέθηκαν στο Δημόσιο Αρχείο Πέλης Εμπορίου. Ορισμένες μακεδονικές πόλεις καταστράφηκαν στον 1ο αιώνα π.Χ. από φυσικά αίτια ή εχθρικές διώσεις όπως η Πέλλα, η Ιαννή, οι Πέτρες, η ελληνιστική πόλη της Φλόρινας, ενώ άλλες συνέχισαν να ακμάζουν τις ρωμαϊκά χρόνια όπως το Δίο, η Έδεσα, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια. Οι δύο τελευταίες πόλεις εξελίσσονται σε σημαντικά κέντρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια του Βυζαντινού, του Οθωμανικού κράτους αλλά και της σύγχρονης Ελλάδας. Η ζωή συνεχίζεται με το πέρασμα των αιώνων, είτε στις ίδιες θέσεις των παλιών πόλεων, με τα οικιστικά ύψωνα να αποκαλύπτονται σήμερα σε επάλληλα επίπεδα, στη Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια, είτε με τη δημιουργία νέων οικισμών σε κοντινές εκτάσεις. Σε κοντινές περιοχές, όπως στην περίπτωση της Ρωμαϊκής Αττικής της Πέλλας, δυτικά της παλιάς πόλης, του Ρωμαϊκού οικισμού των Πετρών, στη θέση του ομώνυμου σύγχρονου οικισμού, της Ιαννής και πολλών άλλων πόλεων και οικισμών. Στη θέση της παλιάς μακεδονικής πρωτεύουσας της Πέλλας, στα Βυζαντινά χρόνια και στην εποχή της Ιπποκρατίας, δημιουργείται μικρός οικισμός που επιβιώνει για πολλούς αιώνες και εξελίσσεται στο σημερινό σύγχρονο οικισμό του Δήμου Πέλλας που είναι κτισμένο σε μεγάλο μέρος του πάνω στην αρχαία πόλη. Θα ολοκληρώσω αυτή την εισήγηση με τη διατύπωση κάποιων παρατηρήσεων που αφορούν στη σύγχρονη μορφή των αρχαιολογικών θέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και μας οδηγούν στο να διαπιστώσουμε κάποιες συνέχειες και ασυνέχειες στην οικιστική ανάπτυξη της Μακεδονίας του χθες και σήμερα.
Μια γενική διαπίστωση είναι η απουσία συνήθως συγκεκριμένης πολιοδομικής μορφής στη σημερινή έκταση των σύγχρονων πόλεων και οικισμών. Με μικρές εξαιρέσεις σε ορισμένα τμήματά τους ή σε κάποιους οικισμούς, όπως αυτός της Νέας Πέρας που βλέπετε στη διαφάνεια, όπου είναι εμφανής η επίδραση του υποδάλλου σχεδίου της παλιάς Μακεδονικής πρωτεύουσας και φυσικά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριαρχεί ένα συνοθήλευμα πολεοδομικών μορφών στις σύγχρονες πόλεις, που είναι το αποτέλεσμα ενός άναρχου ευκαιριακού σχεδιασμού που διατηρεί συνήθως τις παλιότερες χαράξεις για να μην διαταραχθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται σε πολλές περιοχές δυσεπίλητα κυκλοφοριακά προβλήματα και να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή η αρχιτεκτονική μορφή των κτηρίων μέσα σε ένα πυκνό πλέγμα διαφορετικών σε μορφή και χρήση κατασκευών. Η έλλειψη καθαρής πολεοδομικής μορφής ενισχύεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού αυθαίρετων κατασκευών στις σύγχρονες πόλεις, που με τις διαρκείς νομιμοποιήσεις αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα, επεκτείνονται στην εικόνα της άνοχης δόμησης. Εδώ πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αυθαίρετη δόμηση δεν υπάρχει μόνο στις σύγχρονες πόλεις. Αυθαιρεσίες στις θέσεις ορισμένων κτηριακών κατασκευών διαπιστώνονται και στην αρχαιότητα με επεκτάσεις κτηρίων μέσα σε δρόμους ή διευρύσεις υποδομικών ιστήρων με αντίστοιχη μείωση του πλάτους των γειτονικών δρόμων. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές στην αρχαία πέτρα. Αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα σύγχρονα αστικά κέντρα, οι οικισμοί που κατέλαβαν τις θέσεις των αρχαίων πόλεων ή γειτνιάζουν με αυτές, διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τον προγονικό, γεωργικό, κτηνοτροφικό και βιοτεχνικό χαρακτήρα, με την υιοθέτηση βέβαια σταδιακά σύγχρονων μεθόδων, υλικών και τεχνικών εφαρμογών. Η εφοσομοίωση που παρατηρείται στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα σε όλες τις εποχές βέβαια της οικονομικής κατάστασης του κράτους. Στη σύγχρονη εποχή, δυσχερείς οικονομικές συνθήκες επιτείνουν την επιδίωξη των κατοίκων πολλών σύγχρονων πόλεων και οικισμών να εγκαταλείψουν τις παραπάνω ενασχολήσεις και να στραφούν σε ασφαλέστερες βιοποριστικές πηγές, όπως είναι η επαγγελματική αποκατάσταση σε κάποιο τομέα της δημόσιας διοίκησης. Ατονεί έτσι σταδιακά η απασχόληση με τις παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες που σιγά σιγά εσωματώνονται στις μεγάλες αλυσίδες επιχειρήσεων. Παράλληλα, και οι αναπτυξιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις επηρεάζονται αρνητικά τις αστάθειες των οικονομικών πολιτικών που μεταβάλλονται συνεχώς προκαλώντας αβεβαιότητα σε κάθε σχεδιασμό. Όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι έχουν αρνητική επίδραση όχι μόνο στη διαβίωση των τοπικών κοινωνιών αλλά και στην εγγένεια πιστική ανάπτυξη. Τα μεταπολεμικά χρόνια η αστιφιλία κυριαρχούσε στον τόπο μας, καθώς πλήθους κατοίκων της επαρχίας συγκεντρώνοντας τα αστικά κέντρα, αναζητώντας εργασίες περισσότερο προσοδοφόρες από τις γεωργικές. Έτσι οι πόλεις γιγαντώθηκαν πληθυσμιακά και κτηριακά, με το σύστημα της αντιπαροχής να κυριαρχεί για να λυθεί το στεγιστικό πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν έτσι τεράστιοι όγκοι πετών χωρίς καμιά συνήθως ιδιαίτερη αισθητική, με αντίστοιχη μείωση των ανοιχτών χώρων και των πνευμόνων πρασίνου, αλλά και με εξαφάνιση πολλών παλιών κτηρίων αξιόλογης αρχιτεκτονικής, χωρίς καμιά συνήθως μέρημνα για τη δημιουργία ιστορικών κέντρων μέσα στις σύγχρονες πόλεις. Έτσι, τα μεμονωμένα αξιόλογα αρχιτεκτονικά κτίρια, που όψιμα χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα, ασφιχτιούν ανάμεσα στις ογκώδεις σύγχρονες κατασκευές. Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση να μαστίζει τον τόπο και τη μείωση έβρεσης εργασίας στα αστικά κέντρα, η τάση της φιλίας μειώνεται σταδιακά. Παρατηρείται έτσι μια επάνωδο στην Ήπεθρο, όπου παλιές κατοικίες ανακατασκευάζονται και οι επαναπατριστέντες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια ημιαστική διαβίωση, τα αποτελέσματα της οποίας θα εκτιμηθούν μετά από κάποια πολυεθνικά χρόνια. Δημιούργημα της σύγχρονης εποχής είναι η πηγή εσόδων από τον τουρισμό, που έχει στρέψει την οικονομία πολλών πόλεων και οικισμών, που διαθέτουν ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον και γειτνιάζουν με αρχαιολογικούς χώρους προς τον τομέα αυτό. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν από ικανοποιητικά ως άριστα.
Ο τουριστικός τομέας, μαζί με αυτόν του πολιτισμού, πρέπει να είναι διαρκές μέλημα της πολιτείας, καθώς η χώρα μας, διαθέτοντας ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και σημαντικά μνημεία, μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό τόπο καταφυγής, ικανοποιώντας ανθρώπινες επιθυμίες και απαιτήσεις, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κοινωνικής τάξης και παιδείας. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας των αρχαίων πόλεων όπως η Πέρα, στην οποία τα ανασκαφικά ευρήματα υποδεικνύουν μια έντονη κινητικότητα ανθρώπων, προϊόντων και ιδεών από διάφορες περιοχές του αρχαίου κόσμου, κυρίως στην ελληνιστική εποχή, που έχει ως αποτέλεσμα και τις μεγάλες επεκτάσεις της πόλης, είναι πλέον ιδιαίτερα συνήθες φαινόμενο στις σύγχρονες κοινωνίες τόσο των επαρχιακών πόλεων όσο και των αστικών κέντρων. Στην αρχαιότητα, οι μετακινήσεις αυτές συνδέονταν με οικονομικές εμπορικού χαρακτήρα δραστηριότητες ή και πολιτιστικές, σχετιζόμενες με τη διαμόρφωση ανάλογου περιβάλλοντος της πόλης από τους ηγεμόνες. Παράδειγμα, οι πνευματικοί άνθρωποι που, όπως είπαμε, συγκεντρώνονταν από την εποχή του Αρχελάου στην Πέρα. Από την άλλη πλευρά, οι μετακινούμενοι από τις κατακτημένες πόλεις κάτοικοι σε άλλες περιοχές ενσωματώνονταν τάχιστα στις κοινωνίες των νέων εγκαταστάσεων, όπως συνέβη με τους διωγμένους κατοίκους της Ολύθου μετά την καταστροφή της Αυτοφύλικο Δεύτερο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Κασάνδρεια. Σήμερα, οι ομαδικές μετακινήσεις ανθρώπων μετά από βία καταστροφικά γεγονότα δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν ακόμα και από τις πλέον προηγμένες κοινωνίες. Έτσι, το μεταναστευτικό πρόβλημα επηρεάζει έντονα και πολύπλευρα τη ζωή του τόπου μας στο οικιστικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, με επιπτώσεις αμφισβητούμενες που θα μπορούν να εκτιμηθούν αντικειμενικά μόνο μετά από κάποια χρόνια. Στη διαφάνεια βλέπετε παιδάκια μεταναστών που ξαναγούνται στον χώρο της Πέρας. Ολοκληρώνω την εισήγησή μου ξαναγυρνώντας τη Φλόρινα, ένα καλό παράδειγμα ιστορικής, αστικής, οικιστικής συνέχειας. Όταν βρίσκεται κανείς στον αρχαιολογικό χώρο της ελληνιστικής πόλης, πάνω από παλιό ξενία, στο λόφο με το επισάκι του Αγίου Παντελεήμονα, και αντικρίζει τη μαγευτική σύγχρονη Φλόρινα από ψηλά να οπλώνεται στον κάμπο, δεν μπορεί παρά να νιώσει τη συνέχεια της ιστορίας πολλών αιώνων και τη στενή σχέση της πόλης του χθες με την πόλη του σήμερα. Η σύγχρονη Φλόρινα, με καθαρά αγροτοβιοτεχνικό χαρακτήρα αρχικά, όπως και η προγονική της πόλης στο γειτονικό λόφο, εξελίσσεται σταδιακά σε μοντέλο αναπτυσσόμενου αστικού κέντρου της Μακεδονίας, συμμέτοχος στις οικονομικές, επιστημονικές, τεχνικές και πολιτιστικές εξελίξεις της εποχής, με μια κοινωνία που δραστηριοποιείται δυναμικά σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. Ευχαριστώ πολύ.